Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Μάριο Καρογιάν. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε. Σας άκουσα πριν να λέτε για την ετοιμότητα του Δίκο να παρουσιάσει μια εντελώς νέα πρόταση στο Κυπριακό. Μπορείτε να μας την περιγράψετε λίγο, περί τίνος πρόκειται? Είναι μια πρόταση απεμπλοκής από αυτά τα οποία ο Πρόεδρος αποδέχτηκε στην Νέα Υόρκη κατά παράβαση των συμφωνηθέντων στο Εθνικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση παρεμποδίζοντας την περαιτέρω πορεία, τη διολυστητική, η οποία μας οδηγεί σε επικίνδυνα διέξοδα, για να μην πω και σε επικίνδυνες παγιδεύσεις. Άρα, κύριε Πρόεδρε, ούτε αυτά που ακούσετε σήμερα σας έπεισαν ή σας άλλαξαν την εικόνα που είχετε για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο Green Tree? Όχι, δεν με έχουν πείσει. Και ακριβώς η δήλωση του Γενικού Γραμματέα ήταν σαφέστατη. Εκτός αν θέλουμε να ζούμε με ψευδεστήσεις ή με αυταπάτες. Τα δεδομένα είναι εκεί, υπάρχει ο δικός χάρτης. Και μάλιστα να βαθμίσουμε τον κύριο Ντάουνερ, ο οποίος θα έχει και τον αποφασιστικό ρόλο, αν θα γίνει και το επόμενο βήμα για τη διεθνή διάσκεψη, όπως τη λέμε εμείς, πολυμερή, όπως τη λέει ο Γενικός Γραμματείας, που ήταν και η ορολογία της τουρκικής πλευράς. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, ναι, υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχει μορφή σε επιδιαιτησία από τον κύριο Ντάουνερ και από τη θετική του έκθεση. Και πάει περίπατο, βέβαια, η διαδικασία για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί υπάρχει διασύνδεση δυστυχώς και της πορείας των διαπραγματεύσεων και το τι θα γίνει σε σχέση με την Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ότι αν υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή να υπάρξει μια συμφωνία στα κεφαλαιώδη ζητήματα, τότε ας δοθεί το πράσινο φως για μια πολυμερή διάσκεψη. Τότε, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέμα? Ακόμη και ο Γενικός Γραμματέας παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έχει πει ότι δεν υπάρχει πρόοδος σε κανένα από τα ουσιώδη ζητήματα. Και ακόμη και εκεί που υπήρξαν συγκλήσεις σε δευτερευούσεις και τριτερευούσεις. Άρα, εσείς λέτε ξεκάθαρα ότι το σχέδιο είναι να πάμε σε μια πολυμερή διάσκεψη ανεξαρτήτως πρόοδου? Εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να πάμε. Αυτό είναι ο σχεδιασμός όμως. Η αίσθηση ναι, είναι ότι αυτός είναι ο σχεδιασμός των ΗΠΑ. Είναι ξεκάθαρο. Εδώ θα φέρουν κάποιες ψευδεπίγραφες προωθήσεις θέσεων, κάποια ψευδεπίγραφη πρόοδο. Και βέβαια θα σπρώχνουν τα πράγματα έτσι που εμείς δεν είμαστε παγιδευμένοι και κάτω από ένα σφιχτικό κλειό. Και βέβαια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν υποχρεωθεί, θα πει το όχι. Και ρωτώ, θα αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2012 και θα είμαστε υπό επίκριση της διεθνούς κοινότητας? Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε, δεν ξέρω πού οδηγούμε τα πράγματα. Δεν μπορεί όμως πλέον να σειρώμαστε σε διαδικασίες και είναι η ώρα ναι που πρέπει να υπάρξει σχέδιο Β και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα υποβάλουμε πρόταση συγκεκριμένη απεμπλοκής από αυτά τα δυσάρεστα που έχουμε ακούσει προχθές που τα είχαμε προβλέψει. Τώρα, άμα κάνετε λόγο για απεμπλοκή, άμα λέτε για απεμπλοκή, σημαίνει ότι λέτε με άλλα λόγια ότι ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει καν να εισέλθει σε αυτή τη νέα διαδικασία που προγραμματίστηκε στον Green Tree. Εμείς του είχαμε πει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις. Γιατί τώρα ξεκινάει ένα εντατικό 15ήμερο διαπραγματεύσεων. Ακριβώς. Στο περιουσιακό. Εσείς λέτε να μην μπει σε αυτό το. Εμείς λέμε το απλό πράγμα. Τον είχαμε προειδοποιήσει δύο φορές να μην πάει στον Green Tree. Γιατί δεν υπήρχε πρόοδος και η Τουρκία δεν είχε σεβαστεί και τηρήσει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί. Του λέγαμε επίσης ότι θα δεχτεί πιέσεις και θα αποχρεωθεί να κάνει κινήσεις. Πράγμα το οποίο έγινε. Και όσοι είναι ωριοποίηση για καλό με τη κατάσταση, τα δεδομένα εκεί, εκτός αν ζούμε σε ψευδεστήσεις. Από εκεί και πέρα, ναι. Εμείς λέμε ότι δεν υπήρξε καμιά διασύνδεση του περιουσιακού με το εδαφικό. Δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική σύγκληση ή και στοιχεία σε ό,τι αφορά τους επίκους. Δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στα άλλα κεφαλαιώδη ζητήματα. Άρα, πού πάμε, πού οδηγούμαστε? Μήπως ο Γενικός Γραμματείας δεν γνώριζε ότι δεν υπήρξε πρόοδος? Γιατί σπρώχνουν τα πράγματα? Τι θέλουν να κερδίσουν? Εγώ σας λέω, αποενοχοποίηση της Τουρκίας πλήρης. Και δεύτερον πράγμα, στριμώγμα της ελληνοκυπριακής πλευράς. Γιατί δεν είναι κρυφό ότι η μέλη της γραμματείας των ΕΕ, ο κύριος Ντάουνερ, εδώ και πολύ καιρό είχαμε πληροφόρηση ότι σπρώχνουν τα πράγματα προς αυτό που εξηγήσετε. Δεν θα έχει κόστος, για να κλείσουμε με αυτό. Θα έχει κόστος. Μπορούμε να το αντέξουμε αυτό το κόστος? Μπορούμε να αντέξουμε και αυτό το κόστος και πολλά άλλα κόστα. Το θέμα ήταν γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος μας υποχρέωνε? Γιατί δεν είπαμε εκεί που έπρεπε να βάλουμε τους όρους μας και να ξεκαθαρίσουμε για ποιον πράγμα πάμε? Και βέβαια, όταν αποφασίσαμε να το κάνουμε, το κάναμε ετεροχρονισμένα. Και βέβαια, αφού είχαν προδιαγραφεί τα πράγματα. Είναι λοιπόν η ώρα που θα πρέπει να ξέρουμε πού θέλουμε να οδηγήσουμε το πράγμα, πώς θέλουμε να πολιτευτούμε και να αφήσουμε πλέον αυτούς τους μικρομεγαλισμούς τους οποίους έχουμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε και να επικρατήσουμε έναντι όλων. Εδώ οι πιέσεις είναι πάνω μας, στον αδύναμο κρίκο. Και λυπούμε πάρα πολύ γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει σεβαστεί την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, που ήταν όχι χρονοδιάγραμμα, όχι επιδιαιτησία. Όχι διεθνή διάσκεψη που έγινε και πολυμερής τώρα και μάλιστα κρεμόμενη πίσω από την θετική έκθεση που θα υποβάλει ο Γενικός Γραμματέας. Όλα τα άλλα είναι παίγνια και παιχνίδια. Αν θέλουμε να δικαιολογούμε κάθε μας παραστράτημα, είναι δικαίωμα μας. Δυστυχώς όμως η στιγμή πραγματικότητα είναι εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.